Μετά το Γιώργο Γεραπετρίτη που υποστήριξε στη Βουλή πω η τηλεδίκηση λειτουργούσε στη Λάρισα και η αλλαγή γραμμή έγινε με επιλογή του Σταθμάρχη, σήμερα ο Άδωνη Γεωργιάδη πυροδότησε νέα σύγκρουση με την αντιπολίτευση όταν έριξε όλε τι ευθύνε στο Σταθμάρχη τη Λάρισα. Εδώ, το δυστύχημα αυτό, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι ο ορισμό του ανθρώπινου λάθου. Δηλαδή, αν στα βιβλία των δυστυχημάτων γράψει ένα κεφάλαιο δείξτε μου ένα παράδειγμα ανθρωπίνου λάθου θα είναι σίγουρα το δυστύχημα στα τέμπη. Είναι απολύτω προφανέ ότι ο κόμμα αυτό σκοτώθηκε και τα παιδιά αυτά χάθηκαν τόσο άδικα, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένη θέση, κάνανε το ένα λάθο πίσω από άλλο. Τέσσερα ολόκληρα χρόνια μοιράζει ευθύνε παντού για να μην αναλάβει καμία. Οι πολίτε γνωρίζουν όμω πω απλά δεν ενδιαφέρεται. Το δίδεν σύστημα των αρίστων. Ένα σύστημα που όταν όλα πάνε καλά γίνονται με εντολή Μητσοτάκη. Όταν τίποτα δεν πάει καλά, ο Μισοτάκη δεν ξέρει τίποτα. Ο Υπουργό Ανάπτυξη προχώρησε μάλιστα ένα βήμα ακόμα, βγάζοντα από το κάδρο των ευθυνών τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίο έχει ήδη παραιτηθεί. Την πράξη ευθύνη του Κώστα Καραμαλή την πουλήσα στην κοινή γνώμη ω ενοχή. Mm -hmm. Κώστα Καραμαλή δεν ευθύνεται για αυτό το δυστύχημα. Mm -hmm. Δεν μπορεί να ευθύνεται ο Υπουργό για το ότι ο Σταθμάρχη δεν ακολουθεί το πρωτόκολλο. Θα μην κατέβει υποψήφιο ο κ. Καραμαλή. Είναι και αυτό μια πρακτική ανάληψη ευθύνη. Είναι και αυτό μια πρακτική ανάληψη ευθύνη, βεβαίω. Φαντάζομαι ότι είστε με στην κοινωνία. Προφανώς. Ακούτε τι λέει Προφανώς η Ακούω. Προφανώς η κοινωνία ακούω. λέει τι. Προφανώ Άρα... ακούω. Προφανώ ακούω. Και προφανώ ακού, ακούει και ο κ. Καραμαλή. Η πολιτική σύγκρουση μένεται με σφοδρότητα. Τα στοιχεία που έρχονται καθημερινά στη δημοσιότητα προκαλούν αλληγινέ αντιπώσει για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων με φώτα την τραγωδία και τι δεκάδε απώλειε ανθρώπινων ζώων. Ποιο περίμενε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτιάξει τα τρένα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ θα τα βάζανε. Την ευθύνη ή την αναλαμβάνει όπω την έχει αναλάβει ο Πρωθυπουργό, όπω την έχει αναλάβει ο κ. Καραμαλή, ή την αποποίησε όπω έκανε ο κ. Τσίπρα και ο κ. Σπίρτζη. Αυτή είναι. Και η ευθύνη καταλογίζεται. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, δίνει μισή συγγνώμη ο κ. Μητσοτάκη, χωρί να εξηγεί όμω για ποιο συγκεκριμένο πράγμα, και πάντοτε δεν ξέρει. Προφανώ ξέρει, δεν είναι τόσο ανίκανο ο Πρωθυπουργό. Απλώ είναι ένα τρόπο να αποσύσει τι ευθύνε του. Ένα άλλο τρόπο να μην αναλυφθούν οι ευθύνε είναι μέσω τη Το Επιτελικό κράτο Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία είναι ένα κράτο λάφυρο. Το οποίο λειτουργεί αναπαράγοντα πελατειακέ λογικέ και αντιλήψει. Οι οποίε έχουν στόχο απλώ τη διατήρηση τη εξουσία. Δεν θα του αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί.